Σε αυτή τη σειρά μαθημάτων θα αρχίσουμε να μελετάμε την φυσική κατεύθυνση της Β' Λυκείου και θα ξεκινήσουμε από το πρώτο κεφάλαιο φυσικά, που είναι οι νόμοι των αερίων. Οι νόμοι των αερίων το λέγει από μόνο τους, από μόνη της η λέξη. Στο κεφάλαιο αυτό δηλαδή θα ασχοληθούμε με την συμπεριφορά των αερίων και τα χαρακτηριστικά τους, πίεση, όγκο, θερμοκρασία. Η τελευταία φορά που ασχοληθήκατε με τα χαρακτηριστικά των αερίων αυτά, με την καταστατική εξίσου όπως λέμε, ήταν στην χημεία της Α Λυκείου. Εκεί λοιπόν στη χημεία της Α Λυκείου είχατε δει τη λεγόμενη καταστατική εξίσωση των αερίων. Πάμε να τη θυμηθούμε λιγάκι αυτή την καταστατική λοιπόν εξίσωση. Η καταστατική εξίσωση έλεγε π επί β ίσον ν επί ρ επί τάφ. Μάλιστα, χαριεντολογώντας, λέγεται και πάβε να ρωτάς. Πάβε να ρωτάς. Π επί β ίσον ν ρτ. Π είναι η πίεση που έχει ένα αέριο, β είναι ο όγκος τον οποίο καταλαμβάνει, ν είναι τα μόλς τα οποία έχει, ρ είναι μία σταθερή, η λεγόμενη παγκόσμια σταθερά των αερίων, και τάφ είναι η θερμοκρασία, η απόλυτη θερμοκρασία σε βαθμούς Κέλβιν. Πάμε να τα δούμε όμως αναλυτικά ένα προς ένα αυτά. Εγώ εδώ τώρα θα σας διακρίνω δύο περιπτώσεις για το κάθε μέγεθος συγκεκριμένα. Θα δούμε ότι το κάθε μέγεθος μπορεί να έχει δύο συστήματα με τα οποία, δύο συστήματα μονάδων. Έχουμε λοιπόν και λέμε τα εξής. Η πίεση P, και μάλλον καταρχάς να σας πω ότι τα δύο αυτά συστήματα μονάδων είναι ένα, το διεθνές σύστημα SI, System International, και είναι και ένα τεχνικό σύστημα το οποίο ακολουθούμε. Η πίεση λοιπόν στο διεθνές σύστημα σε τι μετριέται? Φυσικά μετριέται σε νιούτον ανά μέτρο τετραγωνικό. Γιατί όμως είναι έτσι? Γιατί είναι έτσι αυτή η μονάδα? Γιατί λέει νιούτον δια μέτρο τετραγωνικό? Θα πρέπει να πάμε ακόμα πιο πίσω, να πάμε στο γυμνάσιο, όπου εκεί πρωτοείδατε τον ορισμό της πίεσης. Είχατε δει λοιπόν στο γυμνάσιο ότι P, η πίεση P ορίζεται με το πλήκο δύναμη διά επιφάνεια. P λοιπόν ίσον δύναμη διά επιφάνεια. Αυτά κρατάτε τα στο τετράδιό σας αυτά τα πρακτικά. Έτσι, στις σημειώσεις μας που τα βρείτε στο site, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά για θέματα τρίτης γυμνασίου για παράδειγμα ή β' γυμνασίου θα πρέπει να κρατάτε και κάποιες σημειώσεις επαναληπτικές. Στο τετραδιάκι σας λοιπόν κρατήστε κάποιες πρακτικές σημειώσεις. Η πίεση ορίστηκε ότι είναι το πλήκο F προς α της δύναμης δια την επιφάνεια. Γιατί είχε οριστεί έτσι, θυμάστε? Λέγατε τότε ας πούμε στο γυμνάσιο ότι ένας χιονοδρόμος για παράδειγμα, όταν είναι χωρίς τα χιονοπέδιλα, βυθίζεται στο χιόνι. Ενώ μαζί με τα παγοπέδιλα δεν βυθίζεται στο χιόνι. Πού οφείλεται αυτό? Και στις δύο περιπτώσεις ασκεί την ίδια δύναμη και αντίστοιχα ασκείται από το χιόνι. Όμως, όταν φοράει τα χιονοπέδιλα, έχει μεγάλη επιφάνεια. Ίδια δύναμη λοιπόν, αλλά μεγαλύτερη επιφάνεια, τι σημαίνει? Μικρότερο πηλίκο. Όταν είναι λοιπόν στο χιόνι με τα χιονοπέδιλα, έχει μικρό πηλίκο F προς α, δηλαδή έχει μικρή, όπως λέμε, πίεση. Η πίεση του είναι μικρή. Ένα μαχαίρι. Γιατί κόβει? Γιατί το χέρι μας δεν μπορεί να κόψει? Να βάλουμε το χέρι μας να κόψουμε το ψωμί. Γιατί δεν μπορούμε να το κόψουμε? Γιατί το μαχαίρι έχει πολύ μικρή επιφάνεια, η ακμή του. Αυτή η πολύ λοιπόν μικρή επιφάνεια του μαχαιριού μας δίνει πολύ μεγάλη πίεση. Να γιατί ορίστηκε αυτή η πίεση έτσι. Λαμβάνει υπόψη της όχι μόνο τη δύναμη, αλλά και την επιφάνεια. Με βάση τον ορισμό αυτόν που μόλις τώρα είπαμε, έχουμε ότι η πίεση είναι δύναμη διά επιφάνεια. Στο διεθνές λοιπόν σύστημα θα είναι νιούτον προς μέτρα τετραγωνικά. Νιούτον προς μέτρα τετραγωνικά. Να το. Στο τεχνικό σύστημα, το άλλο σύστημα που είναι εμπειρικό σύστημα καθημερινών μονάδων, η πίεση μετριέται σε μία ατμόσφαιρα. Γιατί σε μία ατμόσφαιρα όμως εκεί μετριέται η πίεση? Αυτό το πινακάκι επίσης καλείστε να το κάνετε στο ετραδιάκι σας. Δηλαδή ξεκινήστε στο ετραδιάκι σας, γράψτε την καταστατική εξίσωση, χαράξτε έτσι στήλες όπως τις έχω κάνει εγώ,
βάλτε τις μονάδες όπως τις τοποθετώ. Ό,τι βλέπετε στον πίνακα, κρατήστε το σαν σημειώσεις. Γιατί όμως η πίεση εδώ μετριέται σε ατμόσφαιρες? Γιατί αλήθεια? Μία ατμόσφαιρα είναι η πίεση την οποία έχουμε στην επιφάνεια της γης. Δηλαδή, στην επιφάνεια της θάλασσας. Ψηλά, σε ένα βουνό, έχουμε πιο μικρή πίεση. Γιατί έχουμε πιο μικρή πίεση? Γιατί εκεί η ατμόσφαιρα είναι λιγότερο το βάρος των στρωμάτων από πάνω. Όσο πιο χαμηλά είμαστε μέσα στη γη είναι η ατμόσφαιρα, τόσο πιο πολλά στρώματα αέρα είναι από πάνω μας, ας πούμε, να μας καταπλακώνουν. Αφού λοιπόν τόσο πιο πολλά στρώματα είναι από πάνω μας και μας πλακώνουν, τόσο πιο μεγάλη είναι η πίεση που μας ασκούν όταν είμαστε χαμηλά στην επιφάνεια της θάλασσας. Αν ανέβουμε σε ένα βουνό, έχουμε μικρότερη πίεση. Έτσι λοιπόν ορίστηκε ότι στην επιφάνεια της θάλασσας η πίεση είναι ίση με μία ατμόσφαιρα. Αυτά τα δύο μεγέθη έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους? Ναι, υπάρχει μία σχέση. Συγκεκριμένα είναι η εξής. Μία ατμόσφαιρα, θα τη γράψω εδώ τη σχέση. Μία ατμόσφαιρα είναι 10^5 περίπου νιούτον ανά μέτρο τετραγωνικό. Για την ακρίβεια είναι 1,013 νιούτον επί 10^5 νιούτον προς μέτρο τετραγωνικό. Εμείς όμως γράφουμε 10^5. Να ξέρετε πάντως ότι για την ακρίβεια ισχύει ότι μία ατμόσφαιρα είναι 1,013 επί 10^5 νιούτον προς μέτρο τετραγωνικό. Λοιπόν, αυτά που λέτε με την πίεση σε αυτή τη μονάδα και σε εκείνη τη μονάδα. Να η σχέση των μονάδων. Εδώ αναλυτικά. Πάμε τώρα στο επόμενο εκδότη, που είναι ο όγκος. Ο όγκος λοιπόν ενός αερίου σε τι μετριέται? Φυσικά στο διεθνές σύστημα σε τι άλλο θα μετριέται? Σε μέτρα κυβικά. Έτσι λοιπόν γράφουμε εδώ μέτρα κυβικά. Στο τεχνικό αυτό σύστημα σε τι θα μετριέται? Σε λίτρα. Άρα εδώ γράφουμε λίτρο. Ποια είναι η σχέση των κυβικών μέτρων με τα λίτρα? Ένα λίτρο είναι 1/1000 του κυβικού μέτρου. Δηλαδή, πάμε και γράφουμε. Ένα λίτρο είναι 10^3 μέτρα κυβικά. Το γράφω και εδώ ότι ένα λίτρο είναι 10^3 μέτρα κυβικά λοιπόν. Τα μολς, δεν μας προβληματίζουν τα μολς. Τι είναι ένα μολ, θυμάστε από τη χημεία? Είναι μια συγκεκριμένη ποσότητα ύλης που έχει ορισμένο αριθμό σωματιδίων μέσα. Ένα μολ επίσης ζυγίζει, αν θυμάστε, όσο η σχετική γραμμομοριακή μάζα. Εν πάση περιπτώσει, ένα μολ, τα νη είναι λοιπόν τα μολς. Άρα είναι μολς. Μολς. Θα πηδήξω λίγο την παγκόσμια σταθερά, θα την αφήσω για λίγο και θα πάμε στο επόμενο που είναι η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία και στα δύο συστήματα μετριέται σε βαθμούς Κέλβιν. Δηλαδή, γράφουμε και εδώ σε βαθμούς Κέλβιν και εκεί σε βαθμούς Κέλβιν. Δεν έχουμε φυσικά να θέσουμε κάποια ισοδυναμία, αλλά πρέπει να μιλήσουμε λίγο για τους βαθμούς Κέλβιν. Ο Κέλβιν θεώρησε ότι η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί να επιτευχθεί θα είναι όταν τα άτομα είναι τελείως ακίνητα. Εκτός γνωστών, τα άτομα είναι σε μια διαρκή κινητικότητα. Τα άτομα διαρκώς στα στερεά ταλαντεύονται, στα αέρια τρέχουν και στα υγρά επίσης κινούνται. Σκέφτηκε λοιπόν ο Κέλβιν ότι η πιο χαμηλή θερμοκρασία θα είναι όταν τα μόρια είναι τελείως ακίνητα. Αυτήν όρισε σαν απόλυτο μηδέν. Δεν υπάρχουν αρνητικές θερμοκρασίες για τον Κέλβιν. Υπάρχουν μόνο θετικές θερμοκρασίες. Ξεκινώντας από το μηδέν, η πιο χαμηλή λοιπόν θερμοκρασία στο σύμπαν γενικά είναι το -273 βαθμοί. Αλήθεια, ποια είναι η σχέση της θερμοκρασίας Κέλβιν με τη θερμοκρασία Κελσίου? Είναι η εξής. Η θερμοκρασία σε βαθμούς Κέλβιν είναι όσο η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου, θήτα, μάλλον θα γράψουμε το εξής, ότι η θερμοκρασία σε βαθμούς Κέλβιν είναι όσο η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου, δηλαδή η απόλυτη είναι όσο η εκατονταβάθμια, συν 273. Κέλβιν λοιπόν ίσον Κέλβιν, άλλοι γράφουν ίσον Κέλσιος, συν 273. Στο επόμενο βίντεο μας θα πάμε να το αναλύσουμε, να αναλύσουμε την παγκόσμια σταθερά και να δούμε και μία άλλη μορφή της καταστατικής εξίσωσης. Γεια σας προς το παρόν λοιπόν.